Η συγκέντρωσή μας θα απευθύνει μήνυμα ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας στη 12η δημητική θέση με το ΚΚΕ. Το μήνυμά του θα μας διαβάσει ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης. Θα σας διαβάσω χαιρετισμό του Θάνου Μικρούτσικου. Ένα κείμενο το οποίο προσυπογράφω συμφωνώντας με κάθε του λέξη. Σύντροφοι και συντρόφισσες, βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μιλήσω για το κόμμα. Κόμμα αρχών για 100 χρόνια. Δεν είναι καθόλου λίγο. Κόμμα που υπερασπίζεται από την αρχή μέχρι σήμερα, ανεξαρτήτως των λαθών του, τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των εργαζομένων και του χυμαζόμενου ελληνικού λαού. Κόμμα θυσιών. Κόμμα που έδωσε χιλιάδες αγωνιστές σε εξορίες και σε εκτελεστικά αποσπάσματα. Το πιο ιστορικό κόμμα της Ελλάδας και το μοναδικό κόμμα, όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα, που παλεύει για τους πολλούς στην Ελλάδα. Το περιβάλλον σήμερα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως, είναι ο πιο βάρβαρος καπιταλισμός. 1000 άτομα στον πλανήτη, μετά από τα 9 χρόνια της πολύ μεγάλης κρίσης, έχουν όσα χρήματα έχουν 4,5 δισεκατομμύρια. Τι άλλο να πεις για αυτή την τερατώδη ανισότητα? Κάποιοι να πεθαίνουν από την πείνα, τα παιδιά στην Αφρική να μην έχουν νερό να πιούν και 1000 άτομα να έχουν όσα χρήματα έχουν 4,5 δισεκατομμύρια. Το ΚΚΕ ούτε πρέπει ούτε θέλει να συμβιβαστεί με αυτό το σύστημα. Πρέπει να το δείξει στον κόσμο και το δείχνει ότι σε αυτό το σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Το έχει άλλωστε αποδείξει η ιστορία. Άρα πρέπει να δείξει προς τα πού είναι ο δρόμος, ποια κοινωνία πρέπει να οικοδομηθεί στο μέλλον για να μπορέσει να αυτοπραγματοθεί ο άνθρωπος και ταυτόχρονα να πει στον κόσμο, και το λέει, ότι μόνο εάν παλέψουμε μπορεί κάπως να καλυτερέψουμε τη θέση μας εδώ και τώρα. Άρα το ΚΚΕ έχει δύο ουσιαστικούς λόγους. Ο ένας να δείξει πού πρέπει να πάμε στο μέλλον και ο άλλος τι πρέπει να κάνουμε για το παρόν. Γι' αυτό και διαφωνώ καθέτως με όσους λένε ότι το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για το παρόν. Είναι ίσως το μόνο που ενδιαφέρεται με το σωστό τρόπο για το παρόν. Γιατί ταυτόχρονα λέει και κυρίως στους νέους, μόνο με τον αγώνα σου μπορείς να καλυτερέψεις τη ζωή σου τώρα. Αλλά πρόσεξε, όχι με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να την αλλάξεις μέσα σε αυτό το σύστημα. Θα την αλλάξεις μόνο αν οικοδομήσουμε μαζί ένα άλλο μέλλον. Έχουν απόλυτο δίκιο όσοι λένε «η Νέα Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ». Ποιοι όμως το λένε? Αυτοί που έχουν επιλέξει αυτό το σύστημα. Αυτοί που δεν σκέφτονται όλους τους άλλους, τους πολλούς. Αυτοί που σκέφτονται μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Σε αυτούς δεν έχω να αναφερθώ. Δεν έχω να πω τίποτα. Αναφέρομαι όμως σε όλους τους άλλους, που με μερικούς από αυτούς κάναμε κοινά όνειρα για μία άλλη κοινωνία. Για μία κοινωνία όπου τα παιδιά όλου του κόσμου θα γεννιούνται στην ίδια γραμμή, θα έχουν την ίδια γραμμή εκκίνησης. Σε αυτούς λοιπόν λέω, αυτό το σύστημα θέλουμε. Ένα σύστημα στο οποίο η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει προσχωρήσει ως δεύτερος πόλος του. Το λένε καθαρά, κεντροαριστερά ή κεντροδεξιά του καπιταλιστικού συστήματος. Σε αυτούς λοιπόν απευθυνόμενος λέω, μην πουλήσετε τα όνειρά σας. Αγωνιστείτε μαζί μας για να δυσκολέψουμε σε αυτή την φάση αυτούς που είτε η Νέα Δημοκρατία είναι, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μεγαλώσουν την ανισότητα. Αυτούς που ενώ δίνουν ένα δηλητηριασμένο φαγητό για 4 χρόνια κάθε φορά, στο τέλος μπορεί να πετάξουν και ένα ξεροκόμματο. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πέταξε στους χαμηλοσυνταξιούχους 1,1 ευρώ την ημέρα, δηλαδή ένα δισεκατομμύριο συνολικά, έχοντας όμως το ίδιο το σύστημα αρπάξει τα προηγούμενα χρόνια 86.
Άρα τι μας λέει, ότι σε 86 χρόνια θα ρεφάρουμε παιδιά? Και άρα άλλες 4 γενιές να ζήσουν στην πλήρη ανέχεια και ανοξιοπρέπεια? Σε αυτούς απευθύνομαι. Σε εκείνους που πονάνε για αυτό που η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε, και είναι αρκετοί από αυτούς που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και που τώρα σκέφτονται να το ξαναψηφίσουν ως κοψοχέριδες, με τη λαθασμένη σκέψη μην έρθει η δεξιά. Η δεξιά ήταν τόσα χρόνια στην εξουσία. Οι πολιτικές της ήταν τόσα χρόνια στην εξουσία. Ας το δουν λοιπόν με το χέρι στην καρδιά και πέρα από αγγυλώσεις του παρελθόντος και με τις όποιες διαφορές τους, ας δουν ποιος υπερασπίζεται τα συμφέροντα του κόσμου. Ποιος λέει ότι μόνο με αγώνα και όχι με το χέρι απλωμένο θα μπορέσεις να καλυτερέψεις τη ζωή σου. Αυτό δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος να μην πιστέψει ότι είναι το ΚΚΕ. ΚΚΕ, η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Ένα σωστό σύνθημα για τα ακριβώς αντανακλά ότι το ΚΚΕ παλεύει και για το τώρα. Το ΚΚΕ είναι μονόδρομος. Για να μπορείς να παλέψεις από καλύτερες θέσεις, ώστε να αλλάξουν οι συνθήκες στις οποίες ζεις. Ένα ολόκληρο σύστημα προσπαθεί να μας πείσει, με τα τεράστια μέσα που διαθέτει, ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Και αφού δεν συμφωνείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνετε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει το σύστημα. Τα πράγματα όμως αλλάζουν. Τα πράγματα δεν μένουν αμετακίνητα. Αλλάζουν και θα αλλάξουν μακροπρόθεσμα ούτως ή άλλως. Δύο δρόμοι λοιπόν φαίνονται. Ή το χάος και η καταστροφή του πλανήτη ή η άλλη κοινωνία. Είναι εμφανές εκ των πραγμάτων πως ο καπιταλισμός είναι και θα βρεθεί σε απόλυτο αδιέξοδο. Απευθύνομαι λοιπόν σε όσους είναι ουσιαστικά αριστεροί, σε όσους θέλουν, όπως το ΚΚΕ, αλλά και τόσοι πολλοί αγωνιστές, μια άλλη κοινωνία, όχι αυτόν το βάρβαρο καπιταλισμό. Πρέπει να παλέψουμε μαζί. Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για εκείνη την κοινωνία όπου ο ψαράς θα γράφει ποίηματα και ο ποιητής θα ψαρεύει. Θάνος Μικρούτσικος.